Δύο θανάτους και 559 νέα κρούσματα του COVID-19 ανακοίνωσαν οι αρχές της Κύπρου το τελευταίο 24ωρο με το ποσοστό θετικότητας στο νησί να έχει φτάσει πλέον στο 1,13%. Ο συνολικός άριθμος των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας είναι 264. Τι τελευταίε 24 ώρε έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα ηλικίας 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα και χωρίς ιστορικό εμβολιασμού και ένα άντρας 62 ετών με υποκείμενα νοσήματα και επίσης ανεμβολίαστος. 205 ασθενείς νοσηλεύονται εκ των οποίων οι 46 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 21 είναι διασωληνωμένοι, οι 7 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατική θεραπεία εκτός αναπνευστήρα και οι 18 σε μονάδα αυξημένη φροντίδα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στο νησί ανέρχεται στις 48.837.